κύριε Υπουργέ, το Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου κατασκευάστηκε το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και παραδόθηκε προς χρήση στο Δήμο Ηρακλείου, ο οποίος μετά την παράδοση προς χρήση φέρει την αρμοδιότητα και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του έργου. Το 2015 ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας ξύλωσε το δυτικό στέγαστρο του σταδίου, το οποίο χρειάστηκε σχεδόν 8 χρόνια για να αποκατασταθεί και κόστισε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Στις 21 Σεπτεμβρίου αναδείχθηκε για ακόμα μία φορά το σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει στη συντήρηση, λειτουργία και ασφάλεια του Παγκρίτιου σταδίου, μιας από τις χρυσοπληρωμένες από το ελληνικό λαό ολυμπιακές υποδομές. Κατά τη διάρκεια εργασιών απομάκρυσης πάνελ από το στέγαστρο έπεσε πάνω στο τζάμι του Δημοτικού Γυμναστηρίου στην ανατολική πλευρά του σταδίου με φανερό το κίνδυνο σοβαρού ατυχήματος, καθώς το Δημοτικό Γυμναστήριο είναι χώρος πολυσύχναστος. Η εικόνα εγκατάλειψης μαρασμού και επικινδυνότητας του σταδίου ως συνέπεια μιας αντιλαϊκής συνεχούμενης πολιτικής των κυβερνήσεων με την ανοχή και τη στήριξη της Δημοτικής Περιφερειακής Αρχής διαχρονικά έχει επισημανθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Μετά από αποκολλήσεις τμήματων του στεγάστρου τον Ιανουάριο του 2024, καθώς και με τις ζημιές στη τυχοποιία της αποκολλήσης κομματιών τσιμέντου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια των αθλούμενων. Πέρα από την έλλειψη συντήρηση, η υποδομή του Παγκρίτου σταδίου αφέθηκε χωρίς το αναγκαίο προσωπικό που στη συντριπτική του πλειοψηφία πρόκειται για συμβασιούχους στα πλαίσια μιας πολιτικής ανακύκλωσης της ανεργίας. Σε αυτά προστίθενται τα ήδη γνωστά προβλήματα των γεννητριών, οι οποίες δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές των σταδίων, καθώς και της συνολικότερης χρηματοδότησης για τα λειτουργικά έξοδα του σταδίου. Όσο αφορά την κρατική χρηματοδότηση, δεν υλοποιήθηκε ποτέ η προγραμματική σύμβαση με την οποία η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ανέλαβε την υποχρέωση να καταβάλει 300.000 ευρώ στο Δήμο για τη συντήρηση του σταδίου, άλλες 100.000 ευρώ για τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και ακόμα 500.000 ευρώ με την υπογραφή της σύμβασης. Επίσης, ενώ μέχρι το 2011 το Υπουργείο Πολιτισμού θα αναλάμβανε τα έξοδα συντήρησης του σταδίου, αυτό τελικά δεν έγινε. Με την παραπάνω λοιπόν κατάσταση, το Παγκρίτιο Στάδιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να φιλοξενήσει αγώνες πανελλαδικής και πανευρωπαϊκής εμβέλειας, ενώ η άδεια της προσωρινής λειτουργίας έληξε 30 Σεπτεμβρίου. Οι αυξημένες ανάγκες για τη χρήση του Παγκρίτιου Σταδίου, με τη φιλοξενία δεκάδων αθλημάτων αλλά και σωματείων στους χώρους κάτω από τις κερκίδες, καθιστά επιτακτική την ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα του σταδίου σε ένα ασφαλές και προσβάσιμο περιβάλλον για όλους τους αθλητές, τα σωματεία τους και το λαό του Ηρακλείου. Και βέβαια αυτό που απαιτείται είναι η πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Κύριε Υπουργέ, το Παγκρίτιο Στάδιο όπως και άλλα στάδια περιφερειακά αποτελούν στολίδι. Για τον κρητικό λαό αποτελεί στολίδι από τα χρήματα του οποίου φτιάχτηκε και τις ανάγκες του οποίου για άσκηση θα έπρεπε να καλύπτει. Η καταστροφή του σκεπάστρου που έβαλε σε κίνδυνο τους επισκέπτες και τους αθλούμενους, που ξεπερνάει τους 2.000 καθημερινά, προσέξτε, είναι η κορυφή του παγόβουνου στα προβλήματα λειτουργίας και συντήρησης που αντιμετωπίζουν οι καταστάσεις. Σας ρωτάμε λοιπόν, τι μέτρα σκέφτεστε, προτίθεστε να πάρετε, έτσι ώστε να λυθούν όλα τα παραπάνω προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Συντιχάκη. Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο. Κύριε Συντιχάκη, βάλατε ένα γενικότερο ζήτημα για τον αθλητισμό και τις αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι για το Ηράκλειο, για το οποίο θα σας απαντήσω και ευχαριστώ για την ερώτηση. Διότι ας ξανακάνω μια επανάληψη λοιπόν κάποιων πραγμάτων τα οποία χρειάζεται να τα φωτίζουμε, κύριε Πρόεδρε, περισσότερο. Κύριε Συντιχάκη, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας μας δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση που θα θέλαμε να είναι. Επιδίωξή μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς αυτές τις εγκαταστάσεις, να τις κάνουμε όσο το δυνατόν καλύτερες και να χρηματοδοτούμε εγκαταστάσεις αθλητικές για αυτό το οποίο πιστεύω και νομίζω ότι εκφράζω όλες τις πλέγες Βουλής, είναι το κορυφαίο, το πιο σημαντικό αθλητισμό στην Ελλάδα, που πρέπει να τον καταστήσουμε πολύ ψηλά ως πολιτική προτεραιότητα, γιατί μην ξεχνάμε, το έχω πει πολλές φορές στη Βουλή, ως Έλληνες πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι, γιατί στη χώρα μας γεννήθηκε το πιο μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό γεγονός της ανθρωπότητας, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Αυτό λοιπόν κατά έναν τρόπο αποτελεί και μία δέσμευση προς όλο το πολιτικό σύστημα, ο αθλητισμός που γεννήθηκε στην Ελλάδα να είναι πρώτος σε προτεραιότητα, υψηλή προτεραιότητα. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας βρίσκονται σε μία κατάσταση, επαναλαμβάνω, μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά συνεχώς βελτιούμενη. Και πράγματι, το τελευταίο διάστημα,
κύριε Σιδηχάκη, οι χρηματοδοτήσεις για τα εθνικά αθλητικά κέντρα, τα οποία ανήκουν κάτω από την θεσμική ευθύνη του Υπουργείου Αθλητισμού, τα 17 εθνικά αθλητικά κέντρα γνωρίζουν πρωτόγνωρη χρηματοδότηση όσο ποτέ στο παρελθόν. Συγκεκριμένα θα σας αναφέρω, έτσι για να καταγράφετε και στα πρακτικά, παραδείγματος χάρη το Καφτατζόγλιο. Έχει αύξηση του προϋπολογισμού από το 23 150%. 150% μόνιμη. Τα εθνικά αθλητικά κέντρα Θεσσαλονίκης 48,87%. Αύξηση μόνιμη στον προϋπολογισμό. Το Πανεπιρωτικό, το Αθλητικό Κέντρο Ιαννίνων 81,43%. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ηρακλείου 23,66%. Το Αθλητικό Κέντρο Χανίων 19,5%. Το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Λάρισας 75,32%. Το Πανεπιστημιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Πατρών 76,47%. Και πάει λέγοντας, το ΟΑΚΑ, παραδείγματος χάρη, 68,36%. Το ΣΕΦ 60,61%. Προσέξτε, οι χρηματοδοτήσεις αυτές, παρακαλώ, το αφήνω και στα πρακτικά, θα ήθελα να το πάρει ο κύριος Τιχάκης, είναι αύξηση του προϋπολογισμού του 23 για το 24. Αυτές οι αυξήσεις των προϋπολογισμών είναι χρήματα τα οποία πλέον μπαίνουν ως πόροι στο Ταμείο των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, αλλά την επόμενη μέρα δεν γίνονται έργα, δεν μπορεί να γίνουν την επόμενη μέρα, χρειάζονται μελέτες. Οι μελέτες, γιατί είναι δημόσιο χρήμα, υλοποιούνται στη βάση της εκτέλεσής τους. Δημοπρασία και γίνεται. Άρα τα χρήματα αυτά, όπως γίνεται παραδείγματος χάρη σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα αυτή τη στιγμή με τους πόρους που δώσαμε, μελέτες και βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων. Και έχω πει πολλές φορές ότι το ΆΚΑ πολύ σύντομα θα γίνει πολύ πιο καλύτερο από το 2004 που φιλοξένησε τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τι είναι η άλλη πλευρά, χρηματοδότηση του αθλητισμού. Κύριε Σιδηχάκη, υπάρχουν σταθεροί πόροι από το Υπουργείο Αθλητισμού, δεν έχουν αλλάξει, που χρηματοδοτούμε τις ομοσπονδίες με κριτήρια διαφανή, συγκεκριμένα, μετρήσιμα, βάσει αλγόριθμου. Αλλά και κάτι ακόμα. Εδώ και 3 χρόνια, για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, δόθηκαν στον αθλητισμό της χώρας μας, επαγγελματικό και ερασιτεχνικό, 200 εκατομμύρια ευρώ. 200 εκατομμύρια ευρώ, 70 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο μέσα από τη φορολόγηση του στοιχήματος. Πόροι δηλαδή που δεν είχαν δοθεί στο παρελθόν. Άρα μην είμαστε άδικοι, η πολιτεία μεριμνά, η πολιτεία φροντίζει, η πολιτεία χρηματοδοτεί. Πάω τώρα στο πιο εξειδικευμένο ερώτημα, το οποίο αφορά το Ηράκλειο. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, εγώ καταλαβαίνω την κοινοβουλευτική αναγκαιότητα να θέσετε ένα ερώτημα για την περιοχή σας και καλά κάνετε, το επαναλαμβάνω, αυτή είναι η ομορφιά του κοινοβουλευτικού διαλόγου, αλλά κύριε Σιδηχάκη, το συγκεκριμένο ερώτημα που κάνετε δεν ανήκει ως θέμα, ως αρμοδιότητα στο Υπουργείο Αθλητισμού. Έχουν προηγηθεί και άλλες ερωτήσεις βουλευτών πριν από εσάς, ανήκει στο Δήμο του Ηρακλείου. Δεν ανήκει στη Γενική, στο Υπουργείο Αθλητισμού. Δεν ανήκει στο Υπουργείο Αθλητισμού και ως εκ τούτου δεν μπορώ να απαντήσω εξειδικευμένα για ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Αθλητισμού, αλλά είναι κατεξοχήν θέμα του Δήμου Ηρακλείου. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Υπουργό. Κύριε Σιδηχάκη, έχετε τον λόγο. Κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση οι αθλητικές εγκαταστάσεις στη χώρα. Να συμφωνήσουμε. Βέβαια, ο προκάτοχός σας, ο κύριος Αυγιανάκης, έλεγε ότι έκανε επανάσταση με την πολιτική που ασκούσε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος. Έχει αλλάξει κάτι, μήπως? Και τώρα λέτε ότι δεν υπήρχε τότε πραγματική επανάσταση, αλλά έχουμε σοβαρά προβλήματα στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Λέτε ότι είναι υψηλής προτεραιότητας ο αθλητισμός. Καλές είναι οι προσδοκίες, αλλά δεν φτάνουν οι προσδοκίες. Και η κυβέρνηση, αντί να λαμβάνει μέτρα, πετάει την μπάλα στην κερκίδα. Αυτό κάνετε κι εσείς σήμερα. Αποποιήστε τις ευθύνες σας. Ακολουθείτε αυτή τη γνωστή τακτική της αλληλομετάθεσης των ευθυνών μεταξύ των βαθμίδων του κράτους, το οποίο λειτουργεί γλίγορα και αποτελεσματικά όταν πρόκειται για τα συμφέροντα των ομίλων και πάντα κολλάει στη μοιρασιά των αρμοδιοτήτων όταν πρόκειται για λαϊκές ανάγκες, ώστε αυτές να διαχέονται, ενώ είναι ενιαίες οι ευθύνες κρατικού και τοπικού κράτους για την πολιτική, αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που υλοποιείται.
Μιλήσατε για έργα τα οποία έχετε κάνει, έχετε χρηματοδοτήσει κτλ. Θα σας πω μόνο για το Καφτατζόγλιο, επειδή αναφερθήκατε. Το μισό Καφτατζόγλιο δεν λειτουργεί. Το πάνω διάζωμα είναι κλειστό. Το ξέρετε αυτό? Άρα λοιπόν τι κάνατε? Δηλαδή προσπαθείτε να εξοραίσετε μια κατάσταση με απαρίθμηση έργων μπαλώματα για αποσπασματικές συντηρήσεις, για τα επίγοντα προβλήματα, χωρίς όμως να δίνετε ουσιαστικές λύσεις για, προσέξτε, για δημόσιες δωρεάν αθλητικές υποδομές για όλους με κρατική ευθύνη και η χρηματοδότηση. Η μόνη πολιτική δύναμη που είχε αντιταχθεί το πέρασμα των Ολυμπιακών δομών και αθλητικών εγκαταστάσεων στους Δήμους ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και σήμερα επαληθεύεται ότι αυτό πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους και για τη λειτουργία και για τη χρηματοδότηση, τη συντήρηση και πάει λέγοντας. Να δοθούν δηλαδή κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη συντήρηση και αναβάθμιση όλων των αθλητικών χώρων του νησιού μας. Εγώ δεν θα σας πάω πολύ μακριά, αλλά θα σας πω, θα επανέλθω σε κάποιες άλλες επίκαιρες ερωτήσεις και για το γυμναστήριο της Αλικαρνασσού, το κλειστό Μελίνα Μερκούρη, το κλειστό γυμναστήριο Πατελών, που και αυτά έχουν αρκετά προβλήματα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που το Παγκρίτιο έκλεινε, οι εκλεγμένοι και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ που είναι εδώ στα έδρανα της Βουλής και τα λοιπά ή σε ρόλο αντιπολίτευσης είχαν επιβαρύνει το λαό του Ηρακλείου αυξάνοντας και στους Δήμους και στις περιφέρειες τα δημοτικά τέλη στο όνομα της ανταποδοτικότητας. Η λειτουργία, ξέρετε πολύ καλά, του Παγκρίτου Σταδίου απέκτησε ανταποδοτικό χαρακτήρα. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Με τη διαχείρισή του να έχει παραδοθεί στη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Αθλητισμού Ηρακλείου και τη χρήση του να είναι επιπληρωμή για τα αθλητικά σωματεία, που σημαίνει ασφυξία μεγαλύτερη, οικονομική ασφυξία για τα αθλητικά σωματεία και για καθέναν που αθλείται και πληρώνει έξτρα στο Παγκρίτιο, εκτός από τη συνδρομή του στο σωματείο, στο όνομα της ανταποδοτικότητας των γηπέδων. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι ο αθλητισμός, κύριε Υπουργέ, δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια η ύπαρξη σύγχρονων αθλητικών υποδομών, με αποτέλεσμα πρωταθλητές και άλλοι αθλητές να προπονούνται σε αντίξωες συνθήκες, το ξέρετε αυτό, χωρίς να υπάρχει καμία από τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την προπόνησή τους. Θέλετε να σας φέρω χαρακτηριστικά για πρωταθλητές όπως ο Χρήστος ο Φραντζεσκάκης, ο Μιχάλης ο Αναστασάκης, που αγωνίζονται, κάνουν προπονήσεις στα χωράφια. Μιλάμε για αθλητές υψηλού επίπεδου. Το γνωρίζετε αυτό? Χρόνια τώρα. Για να μην μιλήσουμε για τον αθλητισμό, για τα άτομα με αναπηρία που με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, το κράτος το έχει μετατρέψει σε πολυτέλεια, σχεδόν ουτοπία, για να αθλητισμός για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα δώσουμε τη μάχη, έτσι ώστε να υπάρχει ασφαλής απομάκρυση και αποκατάσταση του στεγάστρου. Δεν δεσμευτήκατε για αυτά τα ζητήματα. Πετάξατε, επαναλαμβάνω, την μπάλα στην κερκίδα, στο Δήμο. Έγκριση κονδυλίου για έργα τυχοποιίας, ενεργειακή αναβάθμιση που να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του σταδίου, αντικατάσταση γεννητριών και ιδιαίτερα του ηλεκτρολογικού κομματιού και προσλήψεις προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων. Ευχαριστώ.